Σεφ Λεωνίδας Κουτσόπουλος, που τελικά δεν είναι και τόσο μικρός όμως. Στο ύψος μας. Ελάτε κύριε Κουτσόπουλε. Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας είναι... Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είναι 35 ετών και έχει ύψος 1,74. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος στο Downtown, ο Πάνος Κωστοτήρης είναι θηρία. Οπότε στην τηλεόραση μοιάζω με ψηλό νάνο. Την έχω πατήσει για τα καλά. Όλοι νομίζουν ότι είμαι 1,40. Ορίστε η διαφορά που πρέπει. Ωραία. Θα σου πω τρία πράγματα γιατί δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί. Δεν θα λερώνεις. Όχι. Θα φύγεις με όσα δάχτυλα ήρθες. Εντάξει. Εντάξει. Και επειδή εγώ τραγουδάω στην κουζίνα, άμα τραγουδάω μπορείς ή να σιγοτραγουδάς ή να κάνεις δεύτερες. Ποτέ πάνω από μένα. Είναι αγοραφοβικός και δεν πηγαίνει σε πολυσύχναστα μέρη. Όταν βγαίνει έξω, κάθεται μόνος του σε μία αγωνία. Αγαπάει τη μηχανή, τις συναυλίες και το θέατρο. Έχει τρέλα με τις τρύπες, τον μάλαμα και τα διάφανα κρίνα. Ενώ είναι μεγάλος θαυμαστής του Θανάση Παπακοσταντίνου και του Γιάννη Αγγελάκα. Είσαι ο άλλος που σε πήρε από μένα. Είναι ευεργέτης μου μεγάλος, ε! Η αυτοπεποίθησή του χτυπάει κόκκινο. Όπως έχει δηλώσει γνωστό περιοδικό, στην πραγματικότητα η μαύρη κύκλη μου είναι πολύ πιο έντονη από αυτό που φαίνεται στην τηλεόραση. Αλλά δεν θέλω να είμαι κάτι άλλο. Έχω μαύρους κύκλους και αραιώνουν τα μαλλιά μου. Και τώρα λόγω μιας τριχόπτωσης που με ταλαιπωρεί τελευταία, μην κοιτάτε. Ο άνθρωπος που θα έρθει να με βοηθήσει σήμερα έχει όνομα και επώνυμο. Δεν είναι ο Σελίμ. Ποιος θα μπορούσε να είναι? Ο Τζίκιλις. Κάλε το καπέλο και έλα. Η πρώτη του επαφή με το MasterChef ήταν την εποχή του Μέγκα, όπου ήταν ειδικός σύμβουλος. Το πιάτο δεν είναι ένα πιάτο που μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Και αυτό το λέμε για να είμαστε και δίκαιοι προς όλους όσοι έχουν έρθει εδώ να κάνουν μια προσπάθεια. Έχει δύο σκύλους, ένα ημίαιμο λαμπραντόρ και ένα ημίαιμο λυκόσκυλο, στα οποία παίζει κιθάρα και τρίχορδο μπουζούκι. Ο ένας είναι ο Σαλβαδόρ και ο άλλος ο Σιμών. Ενώ έχει και έναν γάτο που τον φωνάζει Μίκητα. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι και μεγάλωσε με τη γιαγιά του, καθώς η μητέρα του δούλευε όλη την ημέρα. Το σημαντικότερο πρόσωπο για το οποίο έχει μαγειρέψει είναι η μαμά του. Και έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό που το λένε Γιάννη. Σήμερα μένει στο Παλαιό Φάλιρο. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, όταν ήταν 16 ετών, δούλευε στο κλειδαράδικο του μπαμπά ενός φίλου του, του Χρήστου. Ο Λεωνίδας και ο Χρήστος κολούσαν τα αυτοκόλλητα του κλειδαράδικου πάνω από τους αριθμούς των ανταγωνιστών. Στο Λύκειο έμεινε μαζί με τους κολλητούς του στην ίδια τάξη. Γιατί θες να μας γκρεμίσεις στο πλατό? Εντάξει, θα πάρω και ένα πλακάκι. Ναι, ναι, δεν το έχουμε, δεν έχουμε ξεχρεώσει ακόμα. Το νους... καινούριο πλατό. Είχαμε και το Σωτήρι την άλλη φορά να σου λέει τα δικά του. Εγώ διαφωνώ με αυτά, να ξέρεις. Σε υπερασπίστηκα. Σου λέει γιατί βάφεσαι και τα λοιπά. Ναι, 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 σωστά. Μια χαρά να βάφεσαι, να είσαι όμορφη και τα λοιπά. Πρέπει να είμαι και εμείς καλά. Πρέπει να είμαστε και λίγο γυναίκες, εκτός από μαγείρισες, πιστεύω. Αυτό, του το είπα. Εγώ του το είπα. Του το είπα. Να το ξαναπείτε. Και στιλιστικά είσαι μια χαρά, animal print βλέπω. Είναι στη μόδα το λοπάρ τώρα. Το ξέρω, αγαπητοί μου, θα φορεθούν φέτος. Και διακριτικά. Α, ένα αξεσουάρι ήθελα μόνο. Δηλαδή. Συνήθως από ότι τώρα έχουμε και το πρόγραμμα στο κανάλι το άλλο με τα μοντέλα κτλ. Νομίζω ότι ένα μονό σκουλαρίκι έντονο θα βοηθούσε. Ο κύριος Κοτσόπουλος πάντα είναι πολύ καλοντημένος. Με τη μαγειρική ασχολήθηκε κατά τύχη, επειδή συνάντησε στο δρόμο του έναν φίλο που του είπε ότι πήγαινε σε σχολή μαγειρικής. Τελικά την παράτησε γιατί θεώρησε ότι ήταν κοροϊδία. Όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, στο Λονδίνο έχει δουλέψει στο εστιατόριο του διάσημου Gordon Ramsay, όπου πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Έπαιρνε 780 λίρες και έδινα 590 σε ένα δωματιάκι 15 τετραγωνικά. Και αναγκαζόμουν, επειδή ήμουν άφραγκος, να τρώω McDonald's. Εγώ όταν ξεκίναγα τη μαγειρική, επειδή δεν έτρωγα τίποτα, το τεράστιο πρόβλημα που είχα ήταν να καθαρίζω ψάρια. Και το πρώτο πόστο που ανέλαβα, μάντεψε ποιο ήταν. Ψάρια. Ναι. Είναι υποχόνδριος με την καθαριότητα. Θέλω τα καρότα να είναι στοιχισμένα στο ψυγείο. Τα μπλε τα περάκια να είναι όλα μαζί. Δεν θέλω να βλέπω δαχτυλιές πουθενά. Περνάω τις επιφάνειες με baby oil. Το αξιοπερίεργο είναι το σπίτι μου είναι ένα αχούρι, ένα στάβλος και το αμάξι μου σκούπι τον τενεκές. Βλέπω εδώ, βλέπω εδώ. Πάντα φαίνεται να έχει ψηθεί λίγο, ε. Έχει φύγει από τα σπράδια μου. Και όχι φίλοι. Να βγαίνεις να βγαίνεις από τον νόμο εδώ πέρα. Να βγαίνω κι εγώ έτσι. Ναι, να μην κάνεις την κλιματαριά από πάνω μου. Είναι φανατικός πανιόνιος και έχει φυσικά εισιτήριο διαρκείας. Σαν μάγειρας πρώτη φορά δούλεψε στους ορίζοντες του Λυκαβητού και μετά αγάπησε τη δουλειά πλάι στον Γιάννη Λουκάκο, τον οποίο θεωρεί και μαγειρικό του μπαμπά.